τον άνθρωπο Φελίτσε είναι Φεράρα. Πώς σημαίνει? Είμαι πολύ χαρούμενος στη Φεράρα. Αυτό είναι το πιο ωραίο σου κιόλας. Πόσο εύκολη ήταν η απόφαση να πεις ότι φεύγω μικρός από το σπίτι και πάω στην Ιταλία, όπου δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω τη γλώσσα? Εύκολη από την άποψη ότι μου δόθηκε μια ευκαιρία την οποία την περίμενα και έχω δουλέψει γι' αυτό. Οπότε εύκολη από αυτή την άποψη, που πάω να κυνηγήσω αυτό που αγαπώ και αυτό που θέλω. Το δύσκολο της υπόθεσης ήταν όταν κατάλαβα ότι είμαι εκεί που είμαι, όταν έφυγε ο πατέρας μου και η μητέρα μου από την πόλη που μένω, που εκεί έμεινα όλο μόναχος και εκεί η αλήθεια είναι συνειδητοποίησα τι ακριβώς έχω αποφασίσει να κάνω. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, η αλήθεια είναι αυτή, σε μια ξένη χώρα, μόνος μου, χωρίς να ξέρω τη γλώσσα, χωρίς να ξέρω τους συμπαίχτες μου. Για μένα ήταν εκεί η πρώτη φορά στη ζωή μου που αλλάζω ομάδα, πηγαίνω σε άλλο κλίμα, οπότε ήταν όλα μαζί, το οποίο με βοήθησε να πάρω πολλές εμπειρίες. Πράγμα που αν έμενα στο Ηράκλειο και στον Όφι δεν θα τις έπαιρνα. Αλλά είμαι δικαιωμένος στην απόφαση αυτή, γιατί και ποδοσφαιρικά έχω γίνει καλύτερος, έχω εξελιχθεί, έχω πάρει εμπειρίες όπως είπα και πριν που δεν μπορούσα να τις πάρω. Αλλά και ως άνθρωπος έχω εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχω οριμάσει αρκετά. Είσαι λοιπόν στο Ηράκλειο και χτυπάει το τηλέφωνο, σου λέει ο πατέρας ότι έχεις την τάδε πρόταση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, πώς το ζήσεις? Πρώτο πράγμα δικαίωση, γιατί όπως ξαναείπα, είχα δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Και θεωρητικά ένας στόχος που είχα βάλει είχε πραγματοποιηθεί. Εκείνη την ημέρα τη θυμάμαι ακόμη ήμουν πολύ χαρούμενος. Δεν είχα συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς είχε γίνει, το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Και θυμάμαι ότι είναι αυτό πολύ χαρούμενο. Είχα βγει και με τους φίλους μου, το είχαμε γιορτάσει. Μετά, όσο πλησιάζει την ημέρα για να πάω εκεί, να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου, την πόλη μου, τους φίλους μου, το σχολείο, τα πάντα, εκεί άρχισα και προβληματιζόμουν. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι θα γίνει, πού θα πάω. Και η μόνη μου, θεωρητικά, η μόνη μου βοήθεια, η μόνη μου. Εκεί που χαλάρωνα ήταν η σκέψη το ότι πάω να κάνω αυτό που αγαπώ, να παίξω ποδόσφαιρο. Ήταν λοιπόν τα πράγματα έτσι όπως τα φανταζόσουν, ήταν καλύτερα, ήταν χειρότερα? Όχι, να είμαι ειλικρινής, καμία περίπτωση ήταν όπως τα φανταζόμουν. Η αλήθεια είναι ότι τα περίμενα όλα πολύ εύκολα. Πράγμα το οποίο στην πορεία είδα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αντιμετώπισα αρκετές δυσκολίες. Αλλά τώρα πέρασαν, κατάφερα να προσαρμοστώ, έχω μάθει τη γλώσσα. Οπότε θεωρώ ότι είναι όλα, αυτή τη στιγμή είναι όλα μια χαρά. Φταίει εντός εισαγωγικών για το ότι τα περίμενες όλα πιο εύκολα ο Ηλίας? Ναι, σίγουρα, γιατί ο αδερφός μου είχε κάνει ακριβώς το ίδιο βήμα στην ηλικία μου. Οπότε τα περίμενα πιο εύκολα από την άποψη ότι τα έχει περάσει ο αδερφός μου, οπότε θα έχει τις καλύτερες συμβουλές να μου δώσει, θα μου βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Πράγμα που έγινε, με βοήθησε απίστευτα πολύ ο αδερφός μου, η οικογένειά μου ήταν το καλύτερο στήριγμα που θα μπορούσα να έχω. Αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, οι δυσκολίες που περνάς πρέπει να τις καταφέρεις να τις περάσεις μόνος σου, χωρίς τη βοήθεια των άλλων. Πράγμα που το κατάλαβα και με έκανε πιο δυνατό. Σίγουρα η οικογένειά μου και ο αδερφός μου βοήθησαν πάρα πολύ, δηλαδή χωρίς εκείνους ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά αν δεν το περάσεις μόνος, δεν γίνεται να το ξεπεράσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία? Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η μοναξιά. Η μοναξιά, γιατί εγώ δεν είχα ζήσει κάτι αντίστοιχο. Η μοναξιά τον πρώτο καιρό, οι πρώτοι μήνες, ήμουν μόνος μου, δεν είχα κάποια επαφή με άλλα παιδιά γιατί μιλούσα μόνο Ιταλικά. Αγγλικά δεν ήξερα, οπότε δεν μπορούσα να έρθω σε επαφή με τους υπόλοιπους συμπαίχτες μου. Αλλά μετά τον πρώτο δεύτερο μήνα, με τις προπονήσεις, ερχόμουν πιο κοντά με τους συμπαίχτες μου και κατάφερα να μάθω τη γλώσσα, διάβαζα καθημερινά. Το κυνηγούσα αυτό, μέχρι που έφτασα σε ένα επίπεδο να συνεννοούμαι με τους συμπαίχτες μου και να είναι όλα πολύ καλύτερα. Πώς είναι να μην μπορείς να μιλήσεις με κάποιον? Ειλικρινά δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν να σε πνίγει κάποιος, σαν να μην μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου, που αυτό είναι. Είναι η αλήθεια αυτό.
Είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Να έχεις κάποια προβλήματα που θα μπορείς να τα λύσεις με το διάλογο, αλλά μην μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Αλλά το συνηθίζεις, κάνεις στην αρχή υπομονή και περνάει, με τον χρόνο περνάει. Σε ποιον τα έλεγες αυτά που δεν μπορούσες να πεις εκεί που έπρεπε? Στον πατέρα μου και στον αδερφό μου σίγουρα. Δηλαδή μιλήσαμε τους δύο καθημερινά. Η μητέρα μου, γιατί άμα δεν την αναφέρω θα έχω προβλήματα. Η μητέρα μου ήταν στο ψυχολογικό περισσότερο που μιλούσα καθημερινά μαζί της. Οι δύο μου αδερφοί, αδερφοί εννοώ τα αδέρφια μου, ο πατέρας μου και ο Ηλίας, με βοήθησαν περισσότερο στο αγωνιστικό, να ξεπεράσω τις δυσκολίες μου στο αγωνιστικό κομμάτι. Πώς είναι να έχεις δύο αδερφούς, όπως λες, να θεωρείς και τον πατέρα σου, αδερφό σου και να σε βοηθάει, να ξέρει πώς είναι, γιατί παίζει ποδόσφαιρο, είναι πίεση, είναι άγχος, είναι βοήθεια? Όχι, δεν έχω αισθανθεί έτσι καθόλου άγχος ή πίεση, μόνο βοήθεια. Γιατί είναι, όπως έχω πει, η σχέση που έχω με τον πατέρα μου δεν είναι μόνο σχέση πατέρα με γιου, είναι σχέση πατέρα με γιου φυσικά, στις περιπτώσεις που χρειάζεται. Αδερφού με αδερφού, ακόμη και κολλητού με φίλου. Είναι αυτή η σχέση που έχω με τον πατέρα μου και αντίστοιχα με τον αδερφό μου. Είναι ένας δεσμός πολύ δυνατός που είμαι ειλικρινά πολύ τυχερός που έχω και τους δύο δίπλα μου. Γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Κλείνει η πόρτα λοιπόν. Σ' αφήνουν στην Ιταλία. Πώς είναι το επόμενο διάστημα, η πρώτη σκέψη? Πρώτη αντίδραση, κάποια δάκρυα που κυλάνε, που καταλαβαίνεις ότι είσαι μόνος σου. Καταλαβαίνεις, εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχεις αποφασίσει. Θυμάμαι να κλείνει η πόρτα, να τους χαιρετάω, να κλείνει η πόρτα και πρώτη φορά στη ζωή μου να τους κοιτάω το παράθυρο να φεύγουν. Δηλαδή τέτοιες εμπειρίες που εγώ σαν χαρακτήρας δεν τις έχω ζήσει. Σαν χαρακτήρας δεν συνηθίζω να συγκινούμαι ακόμη και να κλαίω. Που εκείνη η περίοδος ήταν που ανακάλυψα και έναν εαυτό που δεν ήξερα τι έχω. Είναι όμως μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι σε βοηθάει πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι, και στο ανθρώπινο. Ναι, είναι εμπειρίες που τις παίρνεις μόνο αν το ζήσεις. Δηλαδή αυτές οι εμπειρίες με έχουν κάνει πολύ πιο δυνατό, με έχουν ως άνθρωπο έχω ρημάσει πάρα πολύ και με αυτή τη στιγμή νιώθω τυχερός που κατάφερα και τα έζησα όλα αυτά. Πόσο διαφορετικό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό που είχες μάθει με αυτό που καλείσαι να παίξεις? Είναι πολύ διαφορετικό. Το επίπεδο, η πίεση είναι πολύ διαφορετικά στο κεφάλαιο Ελλάδα και Ιταλία. Στην Ιταλία το επίπεδο είναι πιο ψηλό, το επίπεδο των ομάδων ακόμη όπως φαντάζεται κανείς είναι πιο ψηλό, το ατομικό επίπεδο, η πίεση που μπορείς να έχεις, η δουλειά στην προπόνηση, χωρίς να θέλω να πω ότι στην Ελλάδα γίνεται δουλειά, αλλά η δουλειά στην προπόνηση στα ιταλικά γήπεδα είναι πολύ διαφορετική. Και θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η απόφαση που πήρα αγωνιστικά. Πώς φαντάζεσαι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα το φαντάζομαι αγωνιστικό, κυρίως αγωνιστικό, να καταφέρω να γίνομαι μέρα με τη μέρα προπόνηση, με την προπόνηση ακόμη καλύτερος και να φτάσω σε ένα επίπεδο που το ονειρεύομαι και ένα επίπεδο το οποίο θέλω να φτάσω.